Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 847. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το πρώτο κεφάλαιο και το 18 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 847, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, πρώτο κεφάλαιο, αλφα κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Του δε Ιησού Χριστού γέννησης, ούτω ήτο. Αφού ηραβωνίστη η μήτυρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εγγαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήραυτής, δίκαιοσον και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη κατώναρης αυτών λέγον Ιωσήφ ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου. Και θέλει γεννήσει Υιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτού. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει και θέλει συγκαλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενον είναι με θυμόν ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και δεν εγνώριζεν αυτήν έως σου γέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Αμήν». Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ο Θεός είχε ετοιμάσει τα πάντα στην ανθρωπότητα ώστε να δεχθούν οι άνθρωποι το μέγα αυτό θαυμαστό γεγονός, το οποίο ο Θεός απ' αρχής, από τη δημιουργία δηλαδή, είχε προαναγγείλει, είχε προφητεύσει, λέγοντας όταν ο Αδάμ και η Εύα εξήλθαν από τον Παράδεισο εξαιτίας της αμαρτίας τους και της ανομίας τους και της παράβασής τους στο Λόγο του Θεού, ο Θεός προφήτευσε λέγοντας στο διάβολο ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή σου. Και ονομάζοντας σπέρμα γυναικός, ο Θεός στη συνέχεια προεφήτευσε ότι η Παρθένος θα συλλάβει Υιόν και θα γεννήσει, πράγμα το οποίο ανθρωπίνως είναι απολύτως αδύνατον, αλλά τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό όταν είναι απαραίτητο για να γεννηθεί σαν άνθρωπος ο ίδιος ο Θεός. Άρα ο ίδιος ο Θεός δεν μπορούσε να γεννηθεί από σπέρμα ανθρώπινο, γιατί θα ήταν μόνο άνθρωπος. Γεννήθηκε λοιπόν εκ Πνεύματος Αγίου σαν Υιός Θεού, αλλά και εκ Μαρίας της Παρθένου, της γυναικός, σαν Υιός ανθρώπου. Μέσα δηλαδή στο σώμα που έδωσε, όπως ομολογεί ο ίδιος ο Χριστός, μου έδωκε σώμα, μέσα στο σώμα που έδωσε ο Θεός στον Υιό το μονογενή, στο Λόγο του Θεού, κατοίκησε παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ένα μοναδικό θαύμα, το οποίο ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και δεν είναι μόνο μοναδικό θαύμα που είναι, για να σωθεί αυτό το ασήμαντο δημιούργημα του Θεού, το οποίο όμως επλάστη κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, ώστε εν το τέλει και δια της Αναστάσεως την οποία προέβλεψε ο Θεός, δια της αρπαγής της Εκκλησίας, δια της Αναστάσεως των νεκρών, καθώς και στο σύμβολο της πίστεως ομολογεί η Εκκλησία
προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, για τις εκ νεκρών Αναστάσεως, να γίνει ο άνθρωπος ο οποίος θα δεχθεί τον Ιησούν τον Ναζωραίο, να γίνει όμοιος με το Θεό. Είναι το φοβερό σχέδιο του Θεού να δημιουργήσει, όχι με προσωπική του απόφαση μόνο, αλλά να δημιουργήσει ένα πλάσμα στο οποίο έδωσε τα δικά του χαρακτηριστικά, που το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ελεύθερη βούληση και η ελεύθερη απόφαση. Θέλω και αποφασίζω. Να δημιουργήσει ένα πλάσμα που θα γίνει όμοιος με τον Θεό, επειδή το ίδιο το πλάσμα θέλησε και αποφάσισε, βεβαίως πάντοτε με τη χάρη του Θεού, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν απευθύνεται σε ανθρώπους, λέγει «εάν θέλεις και όποιος θέλει», ενώ στους αγγέλους δεν λέει έτσι, στον άνθρωπο λέει «αν θέλεις και όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, μπορεί μόνο με προϋποθέσεις». Πρώτον, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Τι σημαίνει «απαρνούμε τον εαυτό μου»? Σημαίνει ότι πλέον δεν θα, κατά την ελεύθερη βούληση, προσλήψη αποφάσεων που του έδωσε ο Θεός, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την ελευθερία να κάνω ό,τι μ' αρέσει και ό,τι θέλω και ό,τι νομίζω, αλλά ελεύθερωσον πάντων να μπορώ να δουλώνω τον εαυτό μου στο Θεό, ώστε σαν δούλος Θεού να θέλω αυτό που θέλει ο Θεός, να μ' αρέσει αυτό που αρέσει το Θεό και εν τέλει να αποφασίζω αυτό που ο Θεός εντέλεται. Δεν είναι απλό. Όταν κάποιος έχει απόλυτη ελευθερία, που μόνο όποιον ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός ελευθερός, είναι αληθινά ελεύθερος, όταν κάποιος έχει απόλυτη ελευθερία, δεν είναι εύκολο από μόνος του να δουλώσει τον εαυτό του, έστω και στο Θεό. Και αυτό το ξέρουμε και από την προσωπική μας πείρα. Όμως, όπως τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, έτσι ολοκληρώνει ο Λόγος του Θεού και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Για να ολοκληρωθεί όμως και να πραγματοποιηθεί το μοναδικό θεϊκό σχέδιο, που το τέλος είναι η σωτηρία του ανθρώπου, και μάλιστα δια της ενανθρώπισης του ίδιου του Θεού, ήταν απαραίτητο να συμμετάσχει στην εκπλήρωση, εκτέλεση του σχεδίου του Θεού, να συμμετάσχει άνθρωπος, να συμμετάσχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα έχουν τα χαρακτηριστικά του δούλου, του ανθρώπου που απαρνείται τον εαυτό του και υποτάσσεται κατά πάντα στο Θεό, γιατί τον εμπιστεύεται, εμπιστεύεται την αγάπη του, την καλή του πρόθεση, την παντοδυναμία του, τη χάρη του, το έλεος του. Απαρνούμενος λοιπόν τον εαυτό του να υποταχθεί κατά πάντα στο Θεό, ο οποίος όμως του λέει ότι όταν θα πάρεις την απόφαση να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστόν, εμένα δηλαδή, το Θεό, τότε η δεύτερη προϋπόθεση είναι να πάρεις το Σταυρό σου. Και ο Σταυρός δεν είναι απλό. Ο Σταυρός είναι ότι θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Απαρνείσαι την προσωπική σου ελευθερία και την υποτάσσεις στο θέλημα του Θεού. Και τότε μόνο με αυτές τις δύο προϋποθέσεις μπορεί ο άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. Μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό επειδή θέλει, αλλά με τις δύο προϋποθέσεις. Απαρνούμε τον εαυτό μου και κουβαλάω το Σταυρό μου. Τέτοιους ανθρώπους έψαγνε,
ψάχνει και θα συνεχίζει να ψάχνει ο Θεός μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και το τέλος, που είναι η Ανάσταση των νεκρών για την Εκκλησία του Χριστού. Ανθρώπους δηλαδή που πολύ εύκολα, με μεγάλη χαρά, μιμούνται το Χριστό, ο οποίος όταν είπε ο Θεός, ο Πατέρας, ποιος θα πάει διημάς γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, λαμβάνοντας δούλου μορφή, και όταν ευρεθεί κατά το σχήμα ως άνθρωπος, να ταπεινώσει τον εαυτό του, υποτασσόμενος κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, και μάλιστα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γιατί όποιος απέθανε τότε, απέθανε και τότε με σταυρό, ήταν επικατάρατος. Ώστε ο Θεός τώρα να έρχεται και να μας υπόσχεται κάτι συγκλονιστικό, εφόσον ο Πατέρας Θεός δεν εφίστη και παρέδωκε τον Υιό Του το μονογενή να γίνει κατάρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, διατηρώντας τον απόλυτο αγιασμό του, τότε πώς δεν θα χαρίσει ο Θεός σε μας που δεχόμαστε τον Χριστό τα πάντα. Τα πάντα. Και τα επί της γης και τα εν της ουρανής. Τα πάντα. Δηλαδή, κληρονόμος Θεού. Συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, εάν βεβαίως από την αρχή που δεχόμαστε το Χριστό και λαμβάνουμε την εξουσία γενόμενη τέκνα Θεού, να διατηρήσουμε μέχρι το τέλος αυτή την ευλογημένη μας απόφαση. Ότι επικαλεστήκαμε το όνομα του Χριστού, πιστέψαμε ότι ο Θεός τον ανέστησε, ομολογήσαμε ότι αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, και δηλώνουμε, κάνοντας συνθήκη με το Θεό, ότι Αυτόν θα ακολουθούμε σε όλη μας τη ζωή μέχρι να έρθει να μας παραλάβει, πάντοτε απαρνούμε τον εαυτό μας και πάντοτε κουβαλώντας το σταυρό μας. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που ο Θεός έχει βάλει για να απολαμβάνουμε τα χαριζόμενα από το Θεό, τα πάντα και τα επί της γης και τα εν της ουρανής. Καθώς πιστέψαμε στο Χριστό, ο Πατέρας μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, βαφτιστήκαμε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σ' άφεση αμαρτιών, εξητήσαμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, και Θεός πιστός πάντα ως υποσχεθείς να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, αναλαμβάνει το να είναι Πατέρας μας, αναλαμβάνει την προσωπική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή κατά πάντα, και αναλαμβάνει να μας χαρίζει με τα πάσης βεβαιότητος την αιώνια ζωή από εδώ και στους αιώνες των αιώνων. Και εμείς έκπληκτοι σαν άνθρωποι μπροστά σε αυτό το θαυμαστό έργο που κάνει ο Θεός, εκπληρώνει ο Θεός την προσωπική μας, οικογενειακή μας, εν γέννη ζωή, και η οποία αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού, αποκαλύπτονται τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα μυστήρια της πολυειδούς χάριτος του Θεού, με ευγνωμοσύνη, δοξολογία, ταπείνωση αποδεχόμαστε το υπέροχο αυτό σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, ομολογώντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Όμως για να φτάσουμε μέχρι σήμερα και εμείς και η ανθρωπότητα, όλα πέρασαν από το υπέροχο και ευλογημένο σχέδιο του Θεού μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Πέρασαν
από τον απόλυτο έλεγχο του Θεού για του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω μέσα από ανθρώπους ιδιαίτερους τους οποίους ο Θεός εξέλεξε για να εκπληρώσουν το υπέροχο και ευλογημένο σχέδιό Του που έφτασε μέχρι και σε εμάς σήμερα. Την περασμένη Κυριακή είδαμε πως ο Θεός κάλεσε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ και τους χάρισε, επειδή πίστεψαν με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και με τον επώδυνο τρόπο, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ πίστεψαν ότι ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές τους, και επειδή ήταν άνθρωποι δίκαιοι, άγιοι, άνθρωποι υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δεν απέκαμαν, αλλά συνέχιζαν να προσεύχονται με πίστη και με ελπίδα ότι ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή τους. Και ποια ήταν η προσευχή τους και το αίτημά τους? Θέλουμε να μας χαρίσεις παιδί, θέλουμε να μας χαρίσεις Υιό. Και γεράσανε και δεν σταμάτησαν να προσεύχονται. Και ο Θεός, βλέποντας αυτή την πίστη, επελπίδη στη δύναμη του Θεού, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τους εξέλεξε και τους χάρισε ένα υπέροχο δώρο. Ένα παιδί, και μάλιστα όχι ένα παιδί, το συγκεκριμένο παιδί, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα προφήτευε τη μοναδική προφητεία, βλέποντας τον άντρα των 30 χρονών τον Ιησού τον Ναζαρέο και λέγοντας «Δες στον άνθρωπο, ιδες, αυτός είναι ο αμνός του Θεού που πρόκειται να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου». Έναν άνθρωπο τον αποκάλεσε Χριστόν Θεόν αληθινό. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου, καθώς επλήστη Πνεύματος Αγίου εκ Κοιλίας Μητρός. Στη συνέχεια γνωρίσαμε τη Μαρία, μια Αγία κοπέλα που ο Άγγελος Κυρίου την επισκέφθηκε και της αποκάλυψε ότι θα συλλάβει Υιόν και θα τον γεννήσει και θα είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Και η Μαρία πίστεψε, αλλά απόρρισε πώς μπορεί να συλλάβει Υιόν, και δεν ήταν εύκολο να πιστέψει ότι θα συλλάβει Υιόν. Ήταν νέα κοπέλα, αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ. Αλλά δεν ήταν δυνατό να συλλάβει αν δεν γνωρίσει τον Ιωσήφ. Και ο Κύριος είπε, ναι, θα συλλάβεις όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σου, η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει και τότε εν τη γαστρή σου θα συλλάβεις τον Υιόν του Θεού. Και πίστεψε, γνωρίζοντας ότι από εδώ και πέρα η ζωή της παίρνει άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι απλό να είσαι ή παρθένος ή προφητευμένη που συνέλαβε δια Πνεύματος Αγίου Υιόν, και δεν είναι απλό καταρχάς από πνευματικής απόψεως, αλλά δεν είναι και καθόλου απλό από ανθρώπινης απόψεως, αραβωνιασμένη κοπέλα να βρεθεί εγκαστρή, να έχει συλλάβει δια Πνεύματος Αγίου. Και ποιος θα την πιστέψει όταν ο Λόγος του Θεού έλεγε καθαρά, εάν παρθένος ηραβωνισμένη μετανδρός κοιμηθεί μετά αλλού και οι δύο να λιθοβολούνται. Και άντε τώρα να πει και να πιστέψουν ότι αυτό ήταν το γεγραμμένο για μία γυναίκα, γιατί αυτή ήταν η γυναίκα. Όμως, όσο και δύσκολο να φαίνεται το να πιστέψεις στο Χριστό και να ακολουθείς το θέλημά Του, στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί αναλαμβάνει τα πάντα ο Θεός στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός θα αναλάβει και τη ζωή της Μαρίας. Πράγματι, η Μαρία πήγε στην θεία της, στην Ελισάβετ, στην ορεινή περιοχή, και διεπίστωσε ότι είναι σε εγκυμοσύνη
η γριούλα Ελισάβετ από τον γέροντα Ζαχαρία και επληστήσα Πνεύματος Αγίου συνέλαβε γαστρή. Και αφού πέρασαν 3 μήνες και επιβεβαιώθηκε, τότε επέστρεψε, φαντάζομαι, με φόβο και τρόμο να συναντήσει τον αρευωνιαστικό της, τον Ιωσήφ, σαν άνθρωπος, με χαρά, ελπίδα και δύναμη να συναντήσει τον αρευωνιαστικό της Ιωσήφ σαν δούλη Θεού. Σαν άνθρωπος φοβάσαι, σαν δούλος Θεού χαίρεσαι, γιατί ξέρεις ότι ο Θεός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει και ο τρόπος που εργάζεται και τελειώνει ο Θεός το έργο που αρχίζει στη ζωή του ανθρώπου είναι υπερθαύμαστο. Πράγματι, βρέθηκε με τον Ιωσήφ και ο Ιωσήφ με έκπληξη άκουσε, διεπίστωσε ότι η Μαρία είναι σε εγκυμοσύνη και ομολογεί ο Θεός ότι το κύριο χαρακτηριστικό, το πρώτο κύριο χαρακτηριστικό του Ιωσήφ, τον οποίον εξέλεξε να είναι αρευωνιαστικός της επιλεγμένης από το Θεό μεγάλη προσοχή Μαρίας, το κύριο και πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι δίκαιος. Με δικαιοσύνη όχι ανθρώπινη, γιατί η δικαιοσύνη η ανθρώπινη ζητάει εκδίκηση. Η δικαιοσύνη όμως του Θεού δίνει άφεση, συγχώρεση. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού υπήρχε μέσα στην καρδιά του Ιωσήφ, ο οποίος, όπως λέγει η Γραφή, όταν έμαθε την εγκυμοσύνη της Μαρίας, δίκαιωσον δεν θέλησε να τη θεατρήσει και να τη θηλυθοβολήσουν, αλλά αποφάσισε στην καρδιά του, επειδή ήταν δίκαιος, να μακροθυμήσει, να τη συγχωρήσει, αλλά να την απολύσει. Και τώρα, μπροστά σε αυτή την ενέργεια του δίκαιου Ιωσήφ, που το πρώτο χαρακτηριστικό του, επιμένω και παραλαμβάνω, ήταν η δικαιοσύνη, επεμβαίνει ο Θεός. Τη νύχτα, εκείνη τη νύχτα που αποφάσισε να την απολύσει κρυφίως, ο Θεός τον επισκέπτεται με άγγελο και του λέει: Ιωσήφ, μη φοβηθείς να πάρεις Μαριάμ τη γυναίκα σου. Αρευωνιασμένη είναι, στα μάτια του Θεού είναι η γυναίκα του. Μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Και όχι μόνο αυτό, θα γεννήσει ιόν. Και όχι μόνο αυτό, εσύ Ιωσήφ θα καλέσεις το όνομά του Ιησούς, που σημαίνει Σωτήρ Παρακυρίου. Ξύπνησε και το δεύτερο φοβερό χαρακτηριστικό του Ιωσήφ, εξαιτίας του οποίου ο Θεός τον εξέλεξε, είναι η υπακοή του. Χωρίς δισταγμό, χωρίς να σκεφτεί και να ξανασκεφτεί, χωρίς να αμφιβάλλει, εγερθείς εκ του ύπνου, καθώς του εξήγησε ο άγγελος, παρέλαβε, αποδέχθηκε την Μαρία ως σύζυγό του, αποδεχόμενος τη Μαρία ως σύζυγό του στην πραγματικότητα υιοθέτησε το τέκνο της, αποκτώντας όλα το τέκνο, όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του τέκνου πια, σαν υιοθετημένος, και έτσι το γεννηθέν εκ της Μαρίας που ήτο εκ της οικογενείας του Ααρών, τώρα απολαμβάνει το νόμιμο δικαίωμα να είναι Υιός Δαβίδ. Γιατί καθώς παρέλαβε τη γυναίκα, στην πραγματικότητα υιοθέτησε το τέκνο της.
και ο Ιησούς πλέον είναι Υιός Δαβίδ εξαιτίας, και προσέξτε, έγινε Υιός Δαβίδ εξαιτίας του χαρακτήρα, της πίστης, της υπακοής του Ιωσήφ. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, το σχέδιο και το έργο του Θεού, αλλά θαυμαστοί και οι άνθρωποι τους οποίους εκλέγει ο Θεός και τους οποίους τους μεταμορφώνει από ελεύθερους σε δούλους. Ελεύθερους ανάμεσα στους ανθρώπους, δούλους ενώπιον του Θεού. Εφόσον το αποδέχονται. Και το κρίσιμο ερώτημα του Θεού σε όλους μας είναι: αποδέχεσαι σήμερα το να είσαι, επειδή και αφού σε ελευθέρωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού από όλα, αποδέχεσαι σήμερα να είσαι δούλος και δούλη Θεού? Είναι η μεγίστη των αποφάσεων του ανθρώπου. Ελεύθερον πάντων να δουλώσεις τον εαυτό σου στον Κύριο. Η μεγίστη των αποφάσεων, η οποία έχει συνέπειες και αποτελέσματα αιώνια. Και ανθρωπίνως το έργο τούτο είναι όχι μόνο δύσκολο, αδύνατο να πραγματοποιηθεί, αλλά τα δύνατα στο Θεό, είπαμε, τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό και τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Τώρα πια, όπως η ζωή της Μαρίας άλλαξε, καταγράφηκε το όνομά της με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα στον ουρανό, η μήτυρ του Ιησού του Ναζωραίου, η μήτυρ του ανθρώπου Χριστού Ιησού, η μήτυρ του Υιού του Θεού, έτσι και το όνομα του Ιωσήφ καταγράφεται στο βιβλίο της ζωής με κεφαλαία γράμματα, ο πατέρας του ανθρώπου Χριστού Ιησού, τον οποίον υιοθέτησε προσφέροντάς του όλα τα δικαιώματα και όλα τα προνόμια τα οποία είχε ο Ιωσήφ σαν υιός του Δαβίδ. Αλλά του είπε και κάτι άλλο ο Θεός του Ιωσήφ, ότι τον υιόν που θα γεννήσεις θα τον ονομάσεις Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός με θυμών. Έτσι, το πρόσωπο αυτό το μεγαλειώδες που λέγεται Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, έχει δύο ονόματα, σαν άνθρωπος Ιησούς που σημαίνει σωτήρ και σαν Θεός Εμμανουήλ που σημαίνει ο Θεός με θυμών. Αυτός είναι ο Χριστός τον οποίον καλούμεθα να δεχτούμε και του οποίου να γίνουμε δούλοι. Ο σωτήρας που σώζει και εσένα και όλους για τους οποίους θα προσεύχεσαι και ο Θεός που θα είναι πάντοτε μαζί σου και με όλους για τους οποίους θα προσεύχεσαι. Αυτόν τον οποίον δεν είδαμε, λατρεύουμε. Και αυτό είναι δώρο Θεού, χάρις Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που φτιάχνει την καρδιά μας. Από τη στιγμή που ελπίζουμε σε Αυτόν και Τον εμπιστευόμεθα και ανοίγει τη φτιάχνει την καρδιά μας να ακούμε το Λόγο Του, να προσέχουμε στο Λόγο Του και ανοίγει τη διανοιά μας να καταλαβαίνουμε το Λόγο Του. Και έτσι ο άνθρωπος πια γίνεται πολίτης του ουρανού, καθώς ο Θεός συμφιλιώνει δια του Ιησού Χριστού τα ουράνια με τα γήινα. Συμφιλιώνει τη βασιλεία των ουρανών με τον άνθρωπο, τον ασήμαντο, τον ουτιδανό και τον άθλιο, που όμως δέχτηκε Ιησούν των Ναζωραίων ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πρώτον, και δεύτερον δέχτηκε να είναι ο Κύριός του και ο Θεός του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό το προνόμιο που ο Θεός έδωσε στον Ιωσήφ, στη Μαρία και σε όλους τους άλλους,
μέχρι τώρα που τον δέχθηκαν, του χάρισε και σε σένα και σε μένα. Να είμαστε, επειδή το θέλουμε, όχι μόνο παιδιά του Θεού, γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό κατά υιοθεσίαν, ώστε μέσα στην καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιο να κράζει «Αβά ο Πατήρ», όχι μόνο λοιπόν εξιοθεσίας, όπως υιοθετήθηκε από τον Ιωσήφ ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο γιος της Μαρίας, Ισιών Δαβίδ, έτσι και εμείς υιοθετηθήκαμε επειδή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστόν από τον ουράνιο Πατέρα, γενόμενοι παιδιά του Θεού, και επειδή το εξητήσαμε, δούλοι του Ιησού Χριστού. Μεγάλο έργο κάνει, έκανε, αλλά το σημαντικότερο και θα συνεχίζει να κάνει ο Θεός στη ζωή μας, εφόσον δεχθήκαμε, μένουμε και θα συνεχίσουμε να μένουμε σαν παιδιά του Θεού και σαν δούλοι και δούλες του Ιησού Χριστού. Αμήν.